Τι είναι το SAR? Ένα project της ομάδας Little Einsteins στο πλαίσιο του NASA Space Apps Challenge 2021. Συμμετέχοντες, Απόστολος Τόλης, Φώτης Ρουμελιώτης, Θεοδόρα Γεννακοπούλου, Ιορδάνης Παγωνίδης, Μαρία Στεφανία Χατζηγρηγορίου. Τι ακριβώς είναι το Synthetic Aperture Radar? Το SAR είναι μια τεχνολογία απεικόνησης που λειτουργεί σε κάθε είδος καιρού. Είναι ένα ραντάρ που σχετίζεται με πολλούς τομείς μελέτης, του οποίου αποστολή είναι να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες μετρήσεις για να κατανοήσει τα αίτια και τις συνέπειες των αλλαγών της επιφάνειας της Γης. Παρέχει ένα μέσο για να ξεκαθαρίσουμε τα χωρικά και χρονικά περίπλοκα φαινόμενα. Όμως, γιατί χρησιμοποιούμε τους όρους Synthetic, Radar και Aperture? Γιατί συνθετικό? Χρησιμοποιώντας τον όρο συνθετικό, αναφερόμαστε σε ένα κόνσεπτ που έχουν δημιουργήσει οι επιστήμονες και οι μηχανικοί. Με τη βοήθεια αυτού του κόνσεπτ, είναι πιθανό να έχουμε μία σειρά από acquisitions, οι οποίες δημιουργούν μία μικρότερη κεραία, που μπορεί να συνδυαστεί έτσι ώστε να προσομοιώσει μία πολύ μεγαλύτερη κεραία. Έτσι, μπορεί να μας παρέχει με δεδομένα πολύ υψηλότερης ανάλυσης. Ο όρος διάφραγμα χρησιμοποιείται συνήθως στην οπτική για να περιγράψει ένα σημείο από το οποίο μπορεί να περάσει το φως. Σε ένα οπτικό σύστημα, το μέγεθος του ανοίγματος συνδέεται με την εστίαση του επίπεδου εικόνας. Ωστόσο, στην αστρονομία ή τη φωτογραφία, με τον όρο διάφραγμα αναφερόμαστε στη μικρότερη διάμετρο του ανοίγματος. Στο SAR συνδυάζουμε τα σήματα και δημιουργούμε ένα εικονικό διάφραγμα που ενισχύει σημαντικά την κεραία. Το ραντάρ αναφέρεται σε έναν αισθητήρα που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητα που κυμαίνεται από 30 Hz μέχρι 300 GHz. Τα μήκη κύματός τους είναι πολύ μεγαλύτερα από το ορατό φως και χωρίζονται σε δέσμες. Η επεξεργασία συνθετικού διαφράγματος είναι μια περίπλοκη επεξεργασία δεδομένων, των λαμβανόμενων σημάτων και φάσεων, από κινούμενους στόχους με μια μικρή κεραία, η επίδραση της οποίας θεωρητικά πρέπει να μετατραπεί σε αποτέλεσμα μεγάλης κεραίας. Αυτό ονομάζεται μήκος συνθετικού διαφράγματος. Σε αυτή την αναπαράσταση, η μπάλα αντιστοιχεί στα ραδιοκύματα, το μπλε χρώμα στο ραντάρ και το κόκκινο στο στόχο του οποίου την απόσταση θέλουμε να μετρήσουμε. Αφού η μπάλα κινείται με την ίδια ταχύτητα, γνωρίζοντας το χρόνο που χρειάστηκε για να πάει και να γυρίσει, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση του στόχου από το ραντάρ. Σε αυτή την αναπαράσταση, τα διαφορετικά μεγέθη μπάλας αντιπροσωπεύουν διαφορετικά μήκη κύματος, τα λεγόμενα bands. Ανάλογα με το band, το κύμα μπορεί να διαπεράσει διαφορετικές στρώσεις. Για παράδειγμα, σε ένα δέντρο, τα X bands θα φτάσουν μόνο μέχρι τα φύλλα, τα C μέχρι τα κλαδιά και τα L μέχρι τον κορμό. Στις παρακάτω αναπαραστάσεις φαίνεται η σκέδαση του κύματος. Συγκεκριμένα, όταν το κύμα έρχεται σε επαφή με μία λεία επιφάνεια, γυρίζει πίσω φαινομενικά αναλύωτο, ενώ όπως φαίνεται στις επόμενες δύο αναπαραστάσεις, όταν το κύμα έρχεται σε επαφή με μία τραχιά επιφάνεια, διαχέεται. Ας μιλήσουμε τώρα για την πώληση των σημάτων του SAR. Τα ραντάρ μπορούν να μεταδώσουν τα σήματά τους κυρίως σε δύο άξονες, στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο. Ωστόσο, τα ραντάρ έχουν τη δυνατότητα επίσης να αλλάξουν τον άξονα των σημάτων τους όταν χτυπήσει κάτι στο δρόμο τους. Έτσι, καταλήγουμε σε τέσσερις τύπους πώλησης ανάλογα με τη διαδρομή του εκάστοτε σήματος. Ας μιλήσουμε τώρα για τη σπουδαιότητα του SAR και τις πρακτικές εφαρμογές που έχει στην καθημερινότητά μας. Αρχικά, λογικό είναι να μπορεί να μελετήσει το ανάγλυφο μιας περιοχής. Επιπλέον, μπορεί να εκτιμήσει την επικινδυνότητα πολλών φυσικών φαινομένων, όπως σε περίπτωση σεισμού, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή ακόμα σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου. Έχει τη δυνατότητα να μελετάει την κατάσταση των υδάτων σε θαλάσσιες περιοχές και να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τα διάφορα οικοσυστήματα. Επιπροσθέτως, μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση υπόγειων δεξαμενών, παραδείγματος χάρη νερού, πετρελαίου ή ακόμα κάποιο αερίου, μετρώντας την ποσότητα που έχει απομείνει σε αυτά, και να συνεισφέρει στη γεωργία λόγω χάρη με τη μέτρηση υγρασίας του εδάφους. Πολύ σημαντική ακόμα είναι η συμβολή της στην ανακάλυψη αρχαιολογικών χώρων, εφόσον τα σήματα μπορούν να εισέλθουν ακόμα και στο επέδαφος. Και τέλος και πιο σημαντικό, ήμασταν ικανοί για πρώτη φορά να δούμε το επέδαφος της Αφροδίτης, που λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν, ήμασταν αδύνατοι να δούμε την επιφάνειά της με οποιοδήποτε άλλο τηλεσκόπιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας και να μάθατε τι είναι το Synthetic Aperture Radar.